άποψή μου. Ναι, το να βλέπω εδώ, όμως, ναι. και ούτε και σε εσάς. Το να βλέπω σήμερα όμως... Σήμερα θα μας την πείτε, να σας πω, χθες. Δεν ψήφισα ΑΚΕΛ. Ναι. Και το έχω ξεκαθαρίσει δεν όταν έκλεισε η κάλπη. ΑΚΕΛ. Τι λέτε, εννοείται δεν ψήφισατε δεν Μαυρογιάννη. Δεν ψήφισα Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ναι. Άρα ψήφισα τον κύριο Χριστοδουλίδη. Δεν ψήφισα Ανδρέα Μαυρογιάννη και μένω ως εδώ ναι. για να σας εξηγήσω τι θέλω να πω. Mm-hmm. Το να βγαίνουμε και να ρίχνουμε και να λέμε δημοσίως είτε οι μεν που ψήφισαν Ανδρέα Μαυρογιάννη και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν χρειάζεται να μην τα επαναλαμβάνουμε, ναι. είτε οι άλλοι για τον κύριο Χριστοδουλίδη. Αυτό έριχνε λάδι στη φωτιά. Πλήγωνε ακόμη περισσότερο τα στελέχη του Δημοκρατικού ναι. Συναγερμού. Και θεωρώ ότι η στάση μας όλων θα ήταν πολύ πιο όρημη. Προσωπικά νιώθω ότι έπραξα στο ακέραιο μέχρι και την Ιστάτη και την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη το καθήκον μου ως αντιπρόεδρος. Και δεν πλήγωσα αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήδη νιώθει στεναχωρημένος ναι. και η μοναδική μου έγνοια αυτή την ώρα που μιλάμε είναι η ενότητα της παράταξης ναι. όσο το δυνατό περισσότερο. Ωραία, το εκλογικό αποτέλεσμα χθες. Δικαιώνει κάποιους εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού που ενδεχομένως αύριο να βάλουν υποψηφιότητα απέναντι στον Βέρο Φινοφίτου σχετικά με την απόφαση να κατέλθει αυτός και όχι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ως υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το αν δικαιώνει όχι κάποιους είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί στο εκλογικό συνέδριο της παράταξης ναι. όπου θα κληθούν πέραν των 50.000, θα δούμε φυσικά πόσοι θα προσέλθουν να ψηφίσουν. Θα φανεί εκεί στην κάλπη και ποιοι θα είναι οι υποψήφοι πρόεδροι και τα υπόλοιπα στελέχη που θα θέσουν τον εαυτό τους στην κρίση του συναγερμικού κόσμου για τις υπόλοιπες θέσεις. Δικαιώνει αυτούς οι οποίοι επέμεναν ότι αυτή η διακυβέρνηση δεν είναι διεφθαρμένη. Να. Και δικαιώνει αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν να καθυβρίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ είτε ο πρόεδρος της παράταξής μας είτε ο επίτιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης. Όλοι οι υπόλοιποι που και στον Δημοκρατικό Συναγερμό έριχναν λάδι και στο μήλο κυρίως της αντιπολίτευσης που μιλούσε για διεφθαρμένη κυβέρνηση, θεωρώ ότι πήραν άλλη μία απάντηση στην κάλπη. Ναι. Όμως τώρα, επειδή ενδιαφέρουν τα εσωτερικά του Δημοκρατικού Συναγερμού, εσείς θα μπείτε εφθαρσό στην άποψή σας. Έχουν τελειώσει οι εκλογές. Ο κύριος Νεοφύτου έχασε από τον πρώτο γύρο. Εσείς θα διεκδικήσετε καταρχάς. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Επειδή θα εκδηλωθούν όλοι τώρα, ναι, ναι, θα διεκδικήσετε. Θα σας πω. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχασε τις εκλογές. Ναι. Είναι ο μεγάλος ηττημένος ναι. αυτών των εκλογών. Και αν αυτό δεν το αντιληφθούμε. Ευθύνεται πρώτα και πάνω απ' όλα την κύρια ευθύνη έχει ο υποψήφιος πρόεδρος και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γιατί. Όχι, να τα αναλύουμε τώρα. Ναι, ναι, για να γιατί έχει τη δική του ευθύνη ως υποψήφιος πρόεδρος για το τι πήγε και τι δεν πήγε λάθος, αλλά την ίδια ώρα. Και το τονίζω για να μην παρεμηνευτώ mm-hmm. οι δηλώσεις μου. Ευθύνη έχουμε και τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας. Και προσωπικά ναι. αναλαμβάνω την οποιαδήποτε ευθύνη που μου αναλογεί αν δεν έπραξα στο ακέραιο το καθήκον μου. Εσείς νομίζετε ότι το πράξατε στο ακέραιο, το αυτό είναι το ερώτημα. Ότι ο κύριος Νεοφύτου τοποθετήθηκε. Είπε ότι κάποιοι ήταν απέναντι και τους ξέραμε. Οι άλλοι που είναι εδώ. Θα πρέπει, αγαπητοί, κάτι για να κάνουμε την αυτοκριτική ναι. μας. Έχουμε κάνει λάθη. Και σαφώς έχουν γίνει λάθη. Νιώθω ήσυχος με τη συνείδησή μου και μπορώ να σας πω ότι εγώ έπραξα περισσότερα από ό,τι ναι. θα έπρεπε να έπρατα. Ναι. Και εκτέθηκα περισσότερο και μάλιστα ακόμα και μπροστά σε εσάς, πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους. Ναι. Όμως δεν μετανιώνω. Έκανα αυτό το οποίο υπαγόρευε η συνείδησή μου και τη απόφαση του κόμματός μου. Το να μην όμως αναγνωρίζουμε κάποιοι τα λάθη μας, να μην κάνουμε την αυτοκριτική μας και να νιώθουμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι νικητής αυτών των εκλογών. Ναι. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε και στην επόμενη. Άρα, κύριε Δίπλαρε, έτσι αποτυχία. Για να μιλούμε ανοιχτά και ευθαρσώς απέναντι και στους ψηφοφόρους που σας έχουν τιμήσει, είστε και από τους βουλευτές με δημοφιλία, δημοτικότητα στην Λεμεσό και σε ψήφους Παγκύπρια. Λοιπόν, συνοψίζοντας αυτά που μου είπατε μόλις τώρα, δεν πιστέψατε στην υποψηφιότητα Βέρο Φινοφίτου, αλλά αυτή τη στιγμή είχε αποφασιστεί. Κάνε τα πάντα για να. Ένα λεπτό. Ναι. Τι είναι ότι δεν πιστέψαμε στην υποψηφιότητα. Λοιπόν, στην υποψηφιότητα Βέρο Φινοφίτου ναι. πιστέψαμε. Ναι. Πιστεύω ακόμη και τώρα ότι είναι ο πιο ικανός για να, θα ήταν ο πιο ικανός ναι. για να διακυβερνήσει τον τόπο. Επειδή είπατε ότι ευθύνεται ο ίδιος. Ναι. Επιμένω. Σαφώς, όταν κατεβαίνω για τις βουλευτικές εκλογές και χάνω ένα αποτέλεσμα και δεν εκλέγομαι βουλευτής, φταίνε όλοι οι άλλοι και δεν φταίει αυτός. Όχι, μου, αλλά προσπαθώ να πω, θα μπορεί να μην αφήσει. Ή όπως ένας προπονητής, όταν μια ομάδα έχει απανωτές ναι. αποτυχίες, όπως και το αντίστροφο, απανωτές επιτυχίες, ναι. ποιος τις καρπούται, δεν είναι ο προπονητής μιας ομάδας. Άρα.
Και πάμε παρακάτω. Εσείς λέτε ότι δώσατε και εσείς την ψυχή σας, όπως ο Νικόλας Παπαδόπουλος, για να εκλεγεί ο Χριστοδουλίδης. Μπορώ να πω ότι για έχω... να εκλεγεί ο κύριος Νοφίτου, λέτε. Μπορώ να πω ότι έχω δώσει από όλους, χωρίς να με φοβούμε τον οποιοδήποτε, ούτε και να λέω ότι οι άλλοι δεν εργάστηκαν. Θεωρώ ότι ήμουνα περισσότερο και πέραν της πρώτης γραμμής. Ναι. Υπήρξαν άνθρωποι, στελέχοι, ηγετικά ενδεχομένως, που ήταν ειλικρινείς, δηλαδή δούλευαν ή δήλωναν κάτι διαφορετικό από αυτό που έπρατσαν. Δεν το γνωρίζω. Δεν έχετε γνωρίζω, να πείτε δηλαδή για κάποιον. Αν ο πρόεδρος της παράταξης έχει αυτές τις πληροφορίες, καλό είναι ευθαρσός να τις πει. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται τούτη την ώρα ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η πρώτη φορά που δεν βρεθόμαστε στη Δεύτερη Κυριακή. Είναι μεγάλη ήττα, αγαπητή Κάτια. Και αν δεν την αναγνώσουμε ως ήττα και θεωρούμε ότι είναι νίκη, τότε λυπάμαι. Το 75% των συναγερμικών ψηφοφόρων που ψήφισαν Νίκο Χριστοδουλίδη είναι αυτοί που στις βουλευτικές εκλογές στήριξαν Δημοκρατικό Συναγερμό. Ναι, αλλά δεν θεωρείτε το ποσοστό που πήρε στην πρώτη Κυριακή με όλα αυτά που συνέβαιναν, ήταν σημαντικό το ποσοστό του Αβέροφ-Νοφίτου. Το ποσοστό που πήρε, πολύ σημαντικό. Ναι. Και θεωρώ ότι τις περιστάσεις και σήμερα έχει πολιτικό γραφείο. Στις 6 τι θα κάνετε σήμερα, τι αποφασίζετε σήμερα. Κανονικά θα δούμε, θα ακουστούν όλες οι απόψεις και θα δούμε πότε θα μπει το εκλογικό συνέδριο. Και θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση υποψηφιότητων για τις θέσεις. Πιθανόν κάποιοι εκ των συναδέλφων να ανακοινώσουν ότι θα είναι υποψήφιοι. Εσείς τι θα πράξετε. Προσωπικά σκέφτομαι πολύ σοβαρά να διεκδικήσω τη θέση του αναπληρωτή πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γιατί εκτιμώ ότι όλα αυτά τα χρόνια στήριξα, χωρίς να αφιταλαντεύομαι, τις αποφάσεις του κόμματος. Βρέθηκα στην πρώτη γραμμή όλων των μαχών αυτής της παράταξης. Δεν κρύφτηκα στα δύσκολα. Στη δεκαετία Νίκο Αναστασιάδη Δημοκρατικού Συναγερμού ήμουνα πάντα στην πρώτη γραμμή και θεωρώ ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πρέπει να επανέβρει την πορεία του, θα πρέπει να κατέβει στην βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες και τις απόψεις των μελών μας που λυπούμε από ότι τους ξεχάσαμε. Ναι. Άρα θα διεκδικήσετε τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου. Το πιο σίγουρο χωρίς να έχω κατασταλάξει απολύτως. Είναι εκεί που προσανατολίζομαι. Και θα στηρίξετε Αβέροφ-Νοφίτου για να επανεκλεγεί στη θέση του Προέδρου. Θα στηρίξω, αφού δω όλες τις υποψηφιότητες, την υποψηφιότητα εκείνη που θα ενώσει την παράταξη. Υπάρχει κάποια που θεωρείτε ότι θα ενώσει την παράταξη. Να αναμένουμε να δούμε. Θα πρέπει να ακούσουμε ποιοι θα είναι υποψήφοι και θα αποφασίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και διπλαρές σας χαιρετώ.